Και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλη, διότι η Στέλλα από χθες, εκεί, από το βήμα της Βουλής, μέχρι και σήμερα, με ένα μπαράζ συναντεύξεων και εδώ στο Open, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών έχει πει, έχει καταγγείλει απειλές, εκβιασμούς, αλλά και βαριά ποινικά αδικήματα από πλευράς των βουλευτών του. Έτσι είναι, Ματίνα. Είναι βαρύτατες οι καταγγελίες που αγόγονται από το στόμα του κυρίου Στίγκα το τελευταίο 24ωρο. Καταγγελίες που παραπέμπουν σε πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Τον ακούσαμε και το πρωί από τον τηλεοπτικό αέρα του Όπεν να λέει ότι απειλείται, ότι εκβιάζεται, ότι απειλείται ο ίδιος και η οικογένειά του. Να λέει επίσης ότι οι βουλευτές από το κόμμα του πήγαιναν στις φυλακές Δομοκού, εκεί όπου βρίσκεται ο έγκλειστος Ηλίας Κασιδιάρης, και έπαιρναν οδηγίες και κατευθύνσεις για το τι θα κάνουν αμέσως μετά. Να λέει ότι τον πίεζαν να δίνει χρήματα σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς να το κατονομάζει, φωτογραφίζοντας ενδεχομένως τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη. Είναι σαν να προτρέπει, Ματίνα, με όσα λέει τη δικαιοσύνη να παρέμβει. Γιατί όσα λέει πρόκειται για βαριά ποινικά αδικήματα. Μόνο αυτό που είπε χθες, και μάλιστα από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, για μαφιόζικες πρακτικές, για Δον Κορλεόνε μέσα στο κόμμα του, αυτό είναι σαν να χτυπάει καμπανάκι στη δικαιοσύνη να προτρέπει να κάνει κάτι επ' αυτού. Και υπήρχε και συνέχεια, Στέλλα, για να μην πω και κορύφωση σήμερα. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε και κορύφωση με όλα όσα είπε και στην τηλεοπτική συνέντευξη στον αέρα του Open, αλλά και στις υπόλοιπες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Φαίνεται ότι ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους ο κ. Στίγκας με όσα λέει. Και αυτό το οποίο αναμένουμε είναι φυσικά μια παρέμβαση από την πλευρά της δικαιοσύνης, διότι όλα αυτά παραπέμπουν σε πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Όλα αυτά γίνονται στο φόντο, βεβαίως, της παχυλής κρατικής χρηματοδότησης που δίνεται σε ένα κόμμα το οποίο έχει μπει στη Βουλή. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ το έτος μπορεί να πάρει ένα κόμμα. Αυτή είναι και η χρηματοδότηση για το κόμμα των Σπαρτιατών. Οι αντάρτες βουλευτές λένε ότι το μόνο που νοιάζει τον κύριο Στίγκα είναι αυτά τα χρήματα. Λένε μάλιστα ότι έχει πάρει 40.000 ευρώ, αλλά δεν έχει πει κουβέντα για αυτά τα χρήματα. Μένει να δούμε τι θα γίνει επ' αυτού, διότι οι αντάρτες ζητούν συνέδριο, θέλουν να εκλέξουν νέο πρόεδρο, ο οποίος να αναλάβει, να πάρει αυτό στα χέρια του την κρατική χρηματοδότηση, διότι τώρα την έχει ο Βασίλης Στίγκας ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται με μαέστρο, όπως όλα δείχνουν, που κινεί την μπαγκέτα από τις φυλακές Δομακού, τον έγκλειστο καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος δεν έχει πει κάτι τις τελευταίες μέρες με όλη αυτή την κρίση που σοβεί στο κόμμα των Σπαρτιατών. Είναι όμως πλέον βέβαιο ότι κινεί τα νήματα και φαίνεται ότι έχει μπει από το παράθυρο μέσα στη Βουλή, Ματίνα.